ακολουθήσει η κεντρική σκηνή με το έργο του Δημήτρη Κιχαΐδη και Ελένης Καβδιαρά στη σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη με δύναμη από την Κηφισιά. Επίσης με θέμα τη γυναίκα. Ακολούθως τα εργαστήριά μας θα έχουν την ίδια θεματική και την ίδια ενασχόληση. Είναι σφοφοριάζουσες ουσιαστικά. Καλά προφανώς και αυτό, αλλά την είδηση την έδωσες εσύ, δεν μάθησες να την δώσω εγώ. Συγγνώμη για την αμηχανία μου, αλλά ναι. Οπότε σχεδιάζουμε και εργαστήριά μας και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν και σε ενήλικες πολίτες, αλλά και σε εφήβους. Και ανοίγοντας και τη λαϊκή σκηνή με τη βοήθεια του κ. Λαζόπουλου, να δώσουμε μία άλλη φορά στο θέατρο, μία επιπλέον φορά στο θέατρο. Καταφέραμε μέσα σε ένα μήνα να κάνουμε αυτό που δεν γινόταν να γίνει. Το θέατρο θα λειτουργήσει βάσει προγραμματισμού όπως έκανε τόσα χρόνια. 6 Οκτωβρίου θα έχουμε πρεμιέρα της παιδικής σκηνής και τέλη Δεκέμβρη της κεντρικής σκηνής. Επίσης, ετοιμάζουμε και την εναλλακτική σκηνή, η οποία ακόμα την ψάχνουμε γιατί δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Αλλά ναι, τη λεγόμενη πειραματική θα την ονομάσουμε εναλλακτική και θα έρθει με φόρα και εκείνη, ψάχνοντας και εναλλακτικούς χώρους, γι' αυτό την λέμε εναλλακτική, να προχωρήσει και εκείνη. Επίσης, έχουμε προετοιμάσει, ας πούμε, τη μετάκληση παραστάσεων, σπουδαίων παραστάσεων, που θέλουμε να έρθουν εδώ. Να έρθουν στη Λάρισα. Αλλά ακόμα είμαστε λίγο αμήχανοι, όπως είμαι και εγώ τώρα που σας μιλάω, σε σχέση με τον προγραμματισμό. Γιατί πρέπει να δούμε... Συνεννοήσεις. Συνεννοήσεις, προσωπικό,